Τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Ξηδάκη, καθώς και τον αναπληρωτή υπουργό αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικού, τον κύριο Γιάννη Μουζάλα. Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήρθε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο του Καλασσίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σούλτς. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε, είναι μαζί του ο κύριος Τάλας, είναι μαζί του και ο κύριος Ξηδάκης. Ναι. Προφορούν στους χώρους του Παλέ, τα μέτρα ασφαλείας οφείλουμε να πούμε ότι είναι έντονα αυτή την ώρα. Και θα πάνε να προχωρήσουν μέσα, να κυκλοφορήσουν τους χώρους όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες. Όπως έχουμε πει, να υπενθυμίσω, Ντένια, μόνο ότι το τελευταίο μήνα, όταν ήρθαν για πρώτη φορά εδώ πρόσφυγες και μετανάστες, έχουν φιλοξενηθεί περίπου 7.000 άνθρωποι. Ο κύριος Μουζάλος, βλέπω, ενημερώνει τον κύριο Σούλτς. Ναι. Λοιπόν, προχωρούν μέσα στις μεγάλες αίθουσες, εκεί δηλαδή, που υπάρχουν μικρά παιδιά, χώρους όπου φιλοξενούνται οι πρόσφυγες. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό που μας περιγράφεις, βλέπουμε τον κύριο Σούλτς ακριβώς να, με συνοδεία ανθρώπων, τον κύριο Μουζάλα και τον κύριο Ξηδάκη, με δρακόντια μέτρα όπως είπες ασφαλείας, και το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι έντονα τα μέτρα ασφαλείας αυτή την ώρα. Ναι, και αυτή τη στιγμή μπαίνουν, εισέρχονται στους εσωτερικούς χώρους. Αυτή τη στιγμή επιτρέπονται κάμερα στη μεγάλη αίθουσα Ντένια, εκεί δηλαδή που φιλοξενούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Είναι ένας χώρος σήμερα μόνο, Ντένια, να σου πω ότι έχουν έρθει περίπου 200, βρίσκονται εδώ μάλλον περίπου 250 πρόσφυγες και μετανάστες. Ο αριθμός τους είναι βέβαια πολύ μικρότερος σε σχέση με χθες, όπου όπως με πληροφόρησαν ο αριθμός έφτασε γύρω στους 750. Μάλιστα. Παρακολουθούμε. Λοιπόν. Θα επιθεωρήσουν λοιπόν το χώρο που βρίσκονται οι μετανάστες, όπως μας είπες, μένουν για 1-2 ημέρες και μετά στη συνέχεια φεύγουν. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, για την ενημέρωση.